Κύριε Δελή, καλησπέρα σας. Γιατί το ΚΚΕ καταψηφίζει το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης? Καλησπέρα σας, κύριε Πολάτε. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα ο γραμματέας του κόμματος, ο Δημήτρης Οκουτσούμπας, όπου ανέλησε διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους το κόμμα μας θα καταψηφίσει, όχι μόνο θα καταψηφίσει, αλλά έχει ζητήσει και ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο αυτό, ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι κυριολεκτικά ένα περιβόλι, κύριε Πολάτε, κατασταλτικών αντιδημοκρατικών διατάξεων και ρυθμίσεων. Και με την έννοια αυτή θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και μια ιδιότυπη προαγγελία της επερχόμενης αντεργατικής θύελλας των μέτρων που έρχονται, με την κυβέρνηση να παίρνει τα μέτρα της, τα προληπτικά, έτσι ώστε να μην εκδηλωθεί η εργατική, η λαϊκή διαμαρτυρία. Φυσικά εμείς λέμε ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι ουδής ποτέ σταμάτησε τις λαϊκές διαμαρτυρίες, ουδής ποτέ σταμάτησε την ίδια την ταξική πάλη, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας σε σχέση με την αντιδημοκρατικότητα, την αντεργατικότητα, την αντιδραστικότητα, ας μην φοβηθούμε τη λέξη αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο έρχεται βεβαίως και συνεχίζει μια παράδοση προηγούμενων νομοθετημάτων από το ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά απαγόρεψε την απεργία των πρωτοβάθμιων σωματείων, πήγαγε τις διαμαρτυρίες ενάντια στους πληστηριασμούς σε αδίκημα με ιδιώνυμο χαρακτήρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κάνει ένα βήμα περισσότερο. Θα πω μονάχα δύο διατάξεις που αξίζει, κύριε Πολάτε, να τις σκεφτεί ο κόσμος. Ναι, κύριε Δελή. Ευρύτερα ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, κυρίως σε σχέση με τη λεγόμενη αστική ευθύνη του διοργανωτή. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο εκάστοτε πρόεδρος του Σωματείου ή το Διοικητικό Συμβούλιο μιας διαδήλωσης, μιας συγκέντρωσης, θα είναι υπεύθυνο και εκτεθειμένο, αν θέλετε, σε οποιασδήποτε στις αγωγές οποιονδήποτε ανθρώπων θελήσουν να τους βλάψουν, αξιοποιώντας ως επιχείρημα τη δράση διαφορών, να πω έτσι, προβοκατόρων, μπαχαλάκιδων, όπως και αν τους ονομάσει κανείς. Νομίζω ότι κοινή ήταν η διαπίστωση πως αυτή η διάταξη για την αστική ευθύνη καλό θα ήταν να βελτιωθεί, για να μην λειτουργεί τιμωρητικά για όσους οργανώνουν τις συγκεντρώσεις. Άλλαξε κάτι σε αυτό ή δεν σας άκουσα? Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Η ουσία της διάταξης παραμένει. Mm-hmm. Οι διοργανωτές θα έχουν την ευθύνη λοιπόν για οτιδήποτε συμβεί, και καταλαβαίνετε ότι αυτό ανατρέπει, για να μην πω ότι τεινάζει στον αέρα όλη την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης σχετικά με τους μπαχαλάκηδες. Όχι μόνο θα τους περιορίσει αυτή η διάταξη, αλλά ίσα ίσα τους ανοίγει το δρόμο για να προβαίνουν και σε διάφορους παρακρατικούς, προβοκατόρικους μηχανισμούς, για να προβαίνουν σε ακόμα μεγαλύτερα τέτοιου είδους επεισόδια. Είναι μια αντιδημοκρατική διάταξη, γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα αυτός ο οποίος εν πάση περιπτώσει κινούσε μια διαδικασία έπρεπε να αποδείξει ότι ευθύνεται αυτός τον οποίον κατηγορεί. Τώρα θα πρέπει αυτός που έχει διοργανώσει μια πορεία να αποδείξει ότι δεν έχει καμιά ευθύνη, ναι, για τις βλάβες που υπέστη, ναι, κάποιος από μια διαδήλωση, από μια πορεία. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι, κύριε Πολάτο, τελικά αυτές οι διαμαρτυρίες, οι διαδηλώσεις, ξέρετε, είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί οι οποίοι τις κάνουν κάθε φορά αυτές τις δράσεις, τα σπασίματα, όλα αυτά τα επεισόδια. Και πάντως διαπιστωμένα δεν είναι ποτέ, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε απεργίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, ή εντάξει, για να μην είμαι απόλυτος, σχεδόν ποτέ. Αλλά αναρωτιέμαι, εσείς που πάντοτε περιφρουρείτε με μεγάλη σοβαρότητα, ναι, και με μεγάλη αυστηρότητα και με σύνεση τις διαδηλώσεις, ναι, σας, γιατί διαφωνείτε στο να τεθεί κάποιος περιορισμός, αν είναι πράγματι να περιοριστούν οι μικρές διαδηλώσεις και όχι αυτές του ΚΚΕ ή του ΠΑΜΕ, που πάντοτε έχουν παλμό, έχουν πολύ, ναι, κόσμο. Θα σας πω,
καταρχήν για το μικρές και το μεγάλες διαδηλώσεις και, για τις ίδιες τις διαδηλώσεις. Το νομοσχέδιο τυπλοφορείται ως δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις. Δεν ξεχωρίζει τις συγκεντρώσεις. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει μια κερκόπορτα κάποια στιγμή στο μέλλον. Ακριβώς αυτό γίνεται, κύριε Πολάτο. Αυτό γίνεται. Ανοίγει ο δρόμος ακριβώς για να, και με πρόσχημα αν θέλετε, τις μικρές διαδηλώσεις αργότερα να χτυπηθεί. Κοιτάξτε, το ταξικό κίνημα, το κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα μας έχει πολύ μεγάλη ιστορική πείρα και ξέρουμε ότι κάπως έτσι ξεκινούσαν πάντα όλα τα κατασταλτικά μέτρα ενάντια στο λαό. Να θυμίσω, το είπε πριν από λίγο ο γραμματέας στη Βουλή, ότι οι εξορίες και τα ιδιώνυμα του Βενιζέλου βασίστηκαν πάνω στο νόμο περί ζωοκλοπής, που τότε υποτίθεται ότι αφορούσε μόνο τους ζωοκλέφτες της εποχής εκείνης, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ας είμαστε λοιπόν πολύ υποψιασμένοι γύρω από τις προθέσεις, εν πάση περιπτώσει, των κυβερνώντων, του ίδιου του συστήματος. Προθέσεις οι οποίες, ξέρετε κύριε Πολάτη, δεν κρύβονται κιόλας, μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτά κατηγορεί τις λαϊκές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ότι μπορεί να διαταράξουν το δημόσιο συμφέρον. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για το ότι έχει εξομοιώσει το φασισμό, τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, ότι γενικώς και ορίστως μιλάει για έναν ριζοσπαστισμό, εννοώντας βεβαίως όλους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν να ζουν σε ένα βάρβαρο σύστημα όπως ζούμε τώρα, θέλουν την ανατροπή του, φυσικά με την πλειοψηφία του λαού, έτσι δεν το κάνουν αυτό λίγοι άνθρωποι, ο ίδιος ο λαός θα το κάνει, αλλά έχει να έχει το δικαίωμα να το κάνει. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να βάλουν όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας μας σε πολύ μεγάλη σκέψη με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, γιατί δεν μπορεί και δεν πρέπει κανείς δημοκρατικός άνθρωπος, κύριε Πολάτε, να δεχτεί ότι απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις, οι υπαίθριες, έξω από κάποιους δημόσιους χώρους, έξω από το Υπουργείο για παράδειγμα, έξω από δημόσιους οργανισμούς. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις, το λέει ρητά αυτό το νομοσχέδιο. Για πρώτη φορά εισάγονται τέτοιες διατάξεις στην ελληνική νομοθεσία και νομίζουμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει δεκτό και σε ό,τι μας αφορά βεβαίως θα προσπαθήσουμε με όλη μας τη δύναμη και με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα να ακυρωθεί στην πράξη και στη ζωή. Ακούτε τον Γιάννη Δελή, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ. Δύο σύντομες απαντήσεις σε δύο σχόλια που έχουν στείλει ακροάτες. Ο Στάθης. Ο κύριος Δελής μιλάει για αντιδημοκρατική διάταξη, ενώ ο κομμουνισμός είναι καθεστωτικό πολίτευμα, ιδεολογία, δηλαδή αντιδημοκρατικό. Άρα ο ίδιος δεν θα μιλάει για κάτι διαφορετικό αν το κόμμα του ήταν κράτος. Να είναι καλά, Μάκη, και όλοι οι ακροατές. Ένα σχόλιο, κύριε Δελή. Εντάξει, νομίζω ότι είναι, η διαφορά αντίληψης είναι με τον ακροατή σας. Νομίζω ότι το βαθύτερο περιεχόμενο της δημοκρατίας περιέχεται ακριβώς στην ιδεολογία την κομμουνιστική. Είναι η απελευθέρωση των πολλών από το ζυγό της μισθωτής σκλαβιάς. Είναι μια κοινωνία απελευθερωτική, η κομμουνιστική κοινωνία. Είναι ένα όραμα, εν πάση περιπτώσει, που συνεπήρε και συνεπέρνει δεκάδες χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη γη. Είναι το φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας και νομίζω ότι και ο ακροατής μας, ο αγαπητός ο Στάθης, κάποια στιγμή θα το δει λίγο διαφορετικά. Και η Μαρία, ρωτάς τον κύριο Δελή γιατί καταψηφίζει το κουκουεμάκι. Γιατί οι τακτικές του, γράφει η Μαρία, είναι οι εξής. 1. Καταψηφίζει σχεδόν τα πάντα. 2. Δηλώνει παρόν. Αυτές είναι οι τακτικές σας, κύριε Δελή, στο κουκουεμάκι. Όχι. Ας μου επιτρέψει η Μαρία να της πω ότι σε αρκετά νομοσχέδια, σε όλα τα νομοσχέδια, σχεδόν σε όλα, υπάρχουν άρθρα τα οποία τα ψηφίζουμε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται ή έτσι όπως τα προβάλλουν μερικοί. Σε αρκετά, ναι, σύμφωνοι ψηφίζουμε παρόν, αλλά υπάρχουν και αρκετές διατάξεις τις οποίες υπερψηφίζουμε όταν πρόκειται βεβαίως να βοηθήσουν ή έστω να δώσουν μια ανάσα στο λαό, αλίμον. Για πείτε μία, κύριε Δελή. Ναι, έχει τύχει, για παράδειγμα, σε νομοσχέδια που ψηφίστηκαν πρόσφατα, τότε που θεσμοθετούσαν το βοήθημα. Σωστό, το κοινωνικό επίδομα. Ναι, βεβαίως, δεν θα πούμε όχι σε αυτό, θα το ψηφίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε πολύ. Ότι δεν είναι αρκετό, αλλά θα το ψηφίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ.